3 νέους δημοτικούς συμβούλους, υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους θα γνωρίσουμε σήμερα. Είναι και οι 3 στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Ο κύριος Βασίλης Καραμιτσάνης είναι υποψήφιος με τον συνδυασμό Δικαίωμα στην Πόλη, με υποψήφιο δήμαρχο τον κύριο Γιώργο Καμίνη. Ο κύριος Τάσος Κορονάκης είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος για το Δήμο Αθηναίων με τον συνδυασμό Ανοιχτή Πόλη του κυρίου Σακελαρίδη, και η κυρία Νίκη Αραμπατζή είναι υποψήφια με τον συνδυασμό Αθήνα Μπορείς του κυρίου Σπηλιωτόπουλου. Καλή σας ημέρα και στους 3. Καλή σας ημέρα. Καταρχάς να είστε καλά. Καταρχάς να ρωτήσω, είναι κανείς από τους 3 σας παναθηναϊκός? Εγώ, ο Τάσος Κορονάκης είμαι Παναθηναϊκός. Ο Τάσος Κορονάκης, λοιπόν, υποψήφιος με την Ανοιχτή Πόλη με τον κύριο Σακελαρίδη, είστε Παναθηναϊκός. Το ρωτάω γιατί διάβαζα ένα μήνυμα του κυρίου Σπηλιωτόπουλου ότι θα έπρεπε να φωταγωγηθεί η πόλη με το κύπελο που πήρε τελικά ο Παναθηναϊκός και δεν ξέρω... Και να γιορτάσει η πόλη. Η Νίκη Αραμπατζή είμαι και ναι. Να γιορτάσει η πόλη στη συνέχεια, κυρία Καραγιάννη. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Κύριε Κορονάκη, εσείς που είστε Παναθηναϊκός, τι λέτε? Να πω μια λέξη γι' αυτό. Είναι καλό να αφήνουμε έξω από την προεκλογική περίοδο και τις αντιμαχίες των υποψηφίων δημάρχων τη νίκη της ομάδας της πόλης. Νομίζω ότι είναι άλλη μια από τις υπερβολές του κ. Σπηλιωτόπουλου να κάνει κριτική πάνω σε αυτό το θέμα. Κύριε Καραμιτσάνη, Παναθηναϊκή, χαρήκαμε επαρκώς πάντα. Κύριε Καραμιτσάνη, από το συνδυασμό του κυρίου Καμίνη. Με τον αντιποψηφιό μου κύριο Κορονάκη, θεωρώ ότι η νίκη του Παναθηναϊκού είναι μια υπερπαραταξιακή νίκη, είναι μια νίκη της ομάδας της πόλης. Χαιρόμαστε όλοι γι' αυτό και δεν νομίζω ότι πρέπει να τύχει αντικείμενο ψηφισμών την προεδρική περίοδο για την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Κυρία Ραμπατζή, πώς το εννοείτε αυτό που είπατε, να γιορτάσει η πόλη? Καταρχήν, καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα. Και στους ακροατές σας, είμαι έξω δυστυχώς, όπως και οι συνυποψήφοι μου. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είστε όλοι σε περιοδία, θα μας πείτε. Ακριβώς. Και ο καθένας που είναι. Ο κύριος Κορονάκης, νομίζω, είναι στον Άγιο Παντελεήμονα. Εσείς που βρίσκεστε? Αυτή τη στιγμή είμαστε στην πλατεία Αττικής μαζί με τον Γαβρίλη Σακελαρίδη και άλλους συνυποψήφιους. Εσείς που είστε, κυρία Ραμπατζή? Εγώ βρίσκομαι στα Πατήσια, στην πλατεία της Αγίας Βαρβάρας. Μάλιστα. Και ο κύριος Καραμιτσάνης? Εγώ σε κάτι πιο πεζό, βρίσκομαι στο ΜΕΤΣ αναμένοντας να κουρευτώ σε ένα κουρίο. Να απαντήσω όμως κι εγώ σε αυτό που είπατε. Καταρχήν, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μένει και να δραστηριοποιείται στην Αθήνα και να μην υποστηρίζει την ομάδα του Παναθηναϊκού. Η νίκη του Παναθηναϊκού ήταν πολύ σημαντική, αλλά πιο σημαντικό ήταν κατά τη γνώμη μου. Δεν υπάρχει αυτό. Μόνο που είπα ότι είμαι Παναθηναϊκός είμαι εγώ. Γιατί δεν μας δόθηκε ο λόγος γι' αυτό, γιατί προλάβατε. Συγγνώμη, εντάξει. Η νίκη του Παναθηναϊκού νομίζω ότι ήταν νίκη του ποδοσφαίρου προχθές στον αγώνα Κυπέλλου και πραγματικά κέρδισε και το καλό ποδόσφαιρο και το εφαγωνίζεσαι. Με την πόλη, πέρα, να σας πω κάτι, με την πόλη να είναι σε κατάσταση πολιορκίας, δεν ξέρω εάν μπορούμε να πούμε ότι είναι νίκη του ποδοσφαίρου, αλλά αυτό τέλος πάντων είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Επειδή έτυχε να βρίσκομαι στο γήπεδο, εγώ θέλω να σας πω, και επειδή υπήρξα και σε φανατική κερκίδα, θέλω να σας πω ότι επειδή δεν παρουσιάστηκαν ούτε φαινόμενα βίας και αποτρόπαιες άδικες πράξεις, εγώ θέλω να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένη από τον τρόπο που διεξήχθη ο αγώνας. Και πραγματικά πιστεύω ότι κέρδισε το καλό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και από τους δύο οπαδούς των ομάδων. Στην πόλη όμως κέρδισε καταστολή. Στην πόλη θα πρέπει, η πόλη καταρχήν θα έπρεπε να γιορτάσει την νίκη της ομάδας της, όπως γίνεται και στις όμορες πόλεις, θα μου επιτρέψετε να σας πω, όπως γίνεται για παράδειγμα στον Πειραιά, όπου όταν κερδίζει ο Ολυμπιακός, η πόλη γιορτάζει. Αυτό θα κυρία Καραγιάννη, δεν το έχουμε. Ναι, κύριε Καραμιτσάνη, παρακαλώ. Καταρχάς, θεωρώ ότι πρέπει, επειδή ο χρόνος ο ραδιοφωνικός που έχουμε είναι σύντομος, να ασχοληθούμε λίγο με τα προβλήματα της Αθήνας. Νομίζω αν μου επιτρέπετε να διευθύνω εγώ τη συζήτηση, κύριε Καραμιτσάνη, έτσι. Να πω σχετικά με την καταστολή, λοιπόν, ότι δεν υπήρξε καταστολή, υπήρξε πρόληψη. Δεν είναι ευχάριστο, ήταν πολύ σωστή η παρατήρησή σας, ότι δεν πρέπει να γίνεται φρούριο η πόλη για να παίξουν ένα τελικό αγώνα κυπέλλου. Πρέπει να μπορεί να υπάρχει φιλάθλο πνεύμα και αυτό ξεπερνάει και τα όρια των αρχών και έχει να κάνει με τους φιλάθλους, έχει να κάνει με τον κόσμο, ο οποίος πιστεύω σιγά σιγά καταλαβαίνει. Λοιπόν, επειδή έχετε εσείς το λόγο, να ξεκινήσουμε λοιπόν από ένα ζήτημα το οποίο έχει προβληθεί το τελευταίο διάστημα στην ατζέντα των συνυποψηφίων
δημάρχων και είναι το ζήτημα της τηλεοπτικής αναμέτρησης μεταξύ των υποψηφίων. Το έχει θέσει ο κύριος Σακελαρίδης αρχικά, αν δεν κάνω λάθος, θα μας πει ο κύριος Κορονάκης λεπτομέρειες πώς το καταλαβαίνει, και προημερών το επανέλαβε, το επανέφερε στη συζήτηση και ο κύριος Άρης Πηλιοτόπουλος, ο οποίος έχει κάνει, αν δεν κάνω λάθος, συγκεκριμένη πρόταση, έχει ζητήσει να γίνει στο στούντιο της δημόσιας τηλεόρασης. Μεταξύ όλων των υποψηφίων, η Ελευθερία Κουμάντου είναι ήδη στο στούντιο. Είχε ένα μικρό πρόβλημα με το αυτοκίνητό της. Ναι, και ευτυχώς με έναν πολύ καλό οδηγό ταξί μπόρεσε και έφτασε. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι και σήμερα το πρωί ο κύριος Πηλιοτόπουλος στο στούντιο του Μέγκα επανέλαβε την πρόσκληση προς τον κύριο Καμίνη για αναμέτρηση τηλεοπτική και στο Μέγκα. Ο κύριος Πηλιοτόπουλος το επαναλαμβάνει αυτό συνεχώς. Ο κύριος Σακελαρίδης έχει βάλει και σε μια άλλη βάση στο αμφιθέατρο του 984 να γίνει αναμέτρηση. Θα μας το πει ο κύριος Κορονάκης καλύτερα. Να απαντήσει όμως ο κύριος Καραμιτσάνης, αν εκτιμά ότι είναι ένα πιθανόν προεκλογικό επιχείρημα μέσα στο πλαίσιο της ατζέντας και της αντιπαράθεσης, ή αν γνωρίζει ότι πρόκειται ο υποψήφιος εν ενεργεία και υποψήφιος πάλι δήμαρχος, ο κύριος Καμίνης, να αποδεχτεί αυτή την πρόσκληση. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι για μένα είναι ένα προεκλογικό εργαλείο αξιολόγησης με ίσα μέτρα η ανκυμαχία, δηλαδή η διεξαγωγή debate στη τηλεόραση. Υπάρχει ένα ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει ότι τόσο ο κύριος Σακελαρίδης όσο και ο κύριος Πηλιοτόπουλος, παραγνωρίζοντας ότι υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι δήμαρχοι, το προτείνουν ως οι επικρατέστεροι. Συνήθως το debate δεν γίνεται μεταξύ 8 ή 10, γιατί χάνει και την ουσία η ατάκα της συζήτησης, αλλά με 2, 3, 4 το πολύ. Όταν για μια πόλη όπως είναι η Αθήνα, που είναι και συμπτωματικά η παλιότερη δημοκρατία στον κόσμο, η τοπική δημοκρατία στον κόσμο, έχει περισσότερους άντρες εν προκειμένου, δυστυχώς δεν υπάρχουν γυναίκες υποψήφιοι εξ όσων γνωρίζω, να μάχονται για τον στόχο του Δημάρχου, θεωρώ ότι πρέπει να βρεθεί μια τεχνική λύση προκειμένου να επιλεγεί το θέμα της τηλεοπτικής. Το πρόβλημα λοιπόν είναι τεχνικό. Ναι, καταλαβαίνω. Είναι και τεχνικό. Καταλαβαίνω ότι είπατε μεταξύ των επικρατέστερων. Γιατί όχι μεταξύ όλων? Διότι επικρατέστερος είναι με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα. Δεν έχουμε. Ο κ. Σακελαρίδης έχει πει για όλους, δεν έχει πει για κάποιους συγκεκριμένους. Κύριε Κορονάκη, πείτε μας τι εννοείτε. Θα ήθελα για ένα λεπτό να πω την πρότασή μας, γιατί νομίζω ότι διαφοροποιείται λίγο και από την πρόταση του κ. Πηλιοτόπουλου. Από την αρχή έχουμε πει ότι η πόλη πρέπει να συζητήσει σοβαρά πάνω στα προβλήματα που αφορούν τους κατοίκους της. Και ο καλύτερος τρόπος είναι να διεξαχθεί ένας ισότιμος διάλογος μεταξύ των υποψηφίων που διεκδικούν να γίνουν δήμαρχοι στην πόλη. Από αυτή μας την πρόταση εξαιρέσαμε από την αρχή τον υποψήφιο, τον νεοναζί. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω παραπάνω για ποιους λόγους. Μιας και δεν σέβονται οι ίδιοι τη δημοκρατία. Από εκεί και πέρα η πρότασή μας είναι να γίνει ένα τουλάχιστον debate με όλους τους υποψήφιους δημάρχους στο αμφιθέατρο του 1984 και με μια συμφωνία απέναντι στους δημοσιογράφους, ώστε να είναι απολύτως αντικειμενικό αυτό το debate, και από εκεί και πέρα μπορούν να γίνουν σειρά τέτοιων διαξηφισμών, ας πούμε, ναι, και μέσα στα διαμερίσματα της πόλης. Μάλιστα. Η πρότασή μας λοιπόν, είναι δηλαδή αυτό, για ανοιχτές εκδηλώσεις στους κατοίκους, στα 7 διαμερίσματα της πόλης, όπου το λόγο θα μπορούν να πάρουν και εκπρόσωποι φορέα, συλλόγων λοιπόν, κτλ. Ένα λεπτό, βάλτε μια ανωτελή για να ρωτήσω την κυρία Αραμπατζή για την πρόταση του κυρίου Σπηλιοτόπουλου, αφού προηγουμένως την ρωτήσω ότι σήμερα, την ενημερώσω ότι σήμερα υπάρχει μία συζήτηση η οποία διοργανώνεται στους αμπελοκήπους, είναι προσκεκλημένη όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι της Αθήνας και από ό,τι ξέρουμε προς το παρόν θα πάει μόνο ο κύριος Σοφιανός, ο κύριος Σακελαρίδης και ο κύριος Καπερνάρος. Κυρία Ραμπατζή. Ως προς το συγκεκριμένο θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν έχω τελευταία ενημέρωση για το αν θα συμμετέχει ή όχι ο Πηλιοτόπουλος. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί εντός της ημέρας. Δεν το γνώριζα καν αυτό που μου λέτε. Τώρα όσον αφορά για το debate, νομίζω, κυρία Καραγιάννη, το πιο σημαντικό είναι ότι εμείς έχουμε εκφραστεί από την πρώτη φορά ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας δημόσιος διάλογος. Μιλάμε για την πρώτη μητροπολιτική πόλη της χώρας και πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι φυσικά που διεκδικούν το συγκεκριμένο θόκο με τους συνδυασμούς τους και με τα προγράμματά τους θα πρέπει να εκτεθούν σε δημόσιο διάλογο
προκειμένου ο κόσμος να μπορέσει να αποφασίσει με βάση τον προγραμματικό τους λόγο. Το να κρυβόμαστε πίσω από τεχνικές δυσκολίες και πίσω από προκαλήματα για να μην βγούμε μπροστά και να ανοίξουμε την ατζέντα μας για το τι έχουμε το πρόγραμμά μας να εφαρμόσουμε στην Αθήνα και τους πολίτες μας και τους συμπολίτες μας, νομίζω ότι κυρίως αδικεί τους ίδιους τους ψηφοφόρους. Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε δηλώσει ανοιχτή απέναντι στο debate, έχουμε μιλήσει να διοργανωθεί τη δημόσια τηλεόραση βεβαίως με δημοσιογράφους από όλα τα μέσα που θα επιλεγούν και θα είμαστε παρόντες σε αυτή τη διοργάνωση, φυσικά αν και εφόσον υλοποιηθεί. Κύριε Κορονάκη, στην περίπτωση που διοργανωθεί στη δημόσια τηλεόραση μια τηλεοπτική αναμέτρηση, ο κύριος Ακελαρίδης θα παραστεί? Εμείς γνωρίζετε ότι την ΕΡΙΤ και την ΚΟΥΤΟΥ είναι πάγια θέση μας ότι δεν την αναγνωρίζουμε ως δημόσια τηλεόραση και θα είχε ενδιαφέρον να κάνουμε μια συζήτηση για την ΕΡΤ, πώς έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ και τι θέση παίρνουν οι υποψήφοι δήμαρχοι σήμερα της Αθήνας, που είναι ένα απολύτως ζήτημα δημοκρατίας, για αυτό το μαύρο που έπεσε στην ΕΡΤ. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι το δεν... Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι να μην προσπαθήσουν οι υποψήφοι να βρουν τεχνικούς τρόπους αποκλεισμού. Ωραία, το είπατε. Των διαφορετικών απόψεων. Το είπατε. Και τελειώνω με αυτό. Όχι, να μην τελειώσετε. Θέλω να βάλω... Σε αυτό συμφωνούμε πάντως. Να βάλω και άλλο, να βάλω, μισό λεπτό σας παρακαλώ, γιατί θέλω να βάλουμε στη συζήτηση τον κύριο Καραμιτσάνη. Για αυτά τα τελευταία λεπτά που απομένουν, η ερώτησή μου και προς τους τρεις, από τις επαφές που έχετε με τον κόσμο, μας είπατε ότι όλοι βρίσκεστε κάπου σε περιοδίες, από την επαφή που έχετε λοιπόν με τον κόσμο, ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το υπαριθμόν ένα ζήτημα στην ιεράρχηση των προβλημάτων της πόλης που πιθανολογείται ότι θα κρίνει και την ψήφο του? Ο κύριος Καραμιτσάνης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη δικαίωμα στην πόλη του κυρίου Καμίνη. Ναι, κύριε Καραμιτσάνη, σας ακούω. Έχοντας γεννηθεί, έχοντας μεγαλώσει και ζώντας όλα αυτά τα χρόνια στην πόλη, αυτό που μπορώ να πω είναι το ζήτημα δεν μπορεί να εστιαστεί ως ένα, δύο ή τρία. Σίγουρα υπάρχουν κάποια κέρια ζητήματα βασικής συμβασίας ζωτικής για την πόλη, που ιδίως τα χρόνια της χρήσης τα έκαναν οξύτερα. Ιεραρχώντας ορισμένα και όχι ένα μόνο, θα μπορούσα να πω ότι τα ζητήματα στα οποία έχουν γίνει προσπάθειες και πρόκειται να γίνουν στο μέλλον, αλλά και είναι αντικείμενα διαλόγου, είναι η καθαριότητα, η ασφάλεια, η δημιουργία ανοιχτικού κοινωνικού πλαισίου για τους ανθρώπους, κυρίως για τους ανθρώπους που είναι το περιθώριο, είτε μιλάμε για μειονότητες, είτε μιλάμε για αστέγους, είτε μιλάμε για ουσιοξεαρτημένους, είτε μιλάμε και για ανέργους, που είναι μια πολύ ευρεία κοινωνική μάζα μέσα στο μισθό της πόλης. Και επίσης το άνοιγμα της πόλης προς τα έξω. Μάλιστα. Είτε αυτό το έξω σημαίνει. Φτάνει, κύριε Καραμιτσάνη, πρέπει να πούν τον εντοπισμό αυτών των προβλημάτων και συνυποψήφι. Η κυρία Ραμπατζή, σας ακούω. Κυρία Καραμιτσάνη, εγώ συνομιλώντας με τους συμπολίτες μας, τους Αθηναίους, γυρίζοντας από δημοτικό διαμέρισμα σε δημοτικό διαμέρισμα, δεν θα κρύψω τα λόγια μου και θα πω ότι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης και ο προβληματισμός του κόσμου φυσικά είναι και το οικονομικό και η πτώση του βιωτικού επίπεδου τους, βεβαίως λόγω των συνεπειών της κρίσης. Από εκεί και ύστερα όμως, εγώ απευθύνω έκκληση σε όλο τον κόσμο, σε αυτές τις εκλογές, ανάλογα την κάλπη που θα ψηφίσει, να ψηφίσει με διαφορετικά κριτήρια για παράδειγμα. Και θα ήθελα να το τονίσουμε αυτό. Αυτοδιοικητικά εννοείται. Ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορούμε να ψηφίζουμε στο Δήμο με διάθεση ποιητικής ενδεχομένως ψήφου που μπορεί να υπάρχει στον κόσμο. Κύριος Κορονάκης, ευχαριστώ κυρία. Ναι. Έχει πρώτος πρόβλημα ανασφάλειας. Αν πάμε σε επίπεδο Δήμου, εγώ το μόνο που αντιμετωπίζω με τους ανθρώπους που μιλάω συνεχώς είναι ότι νιώθουν ανασφαλή στην πόλη τους. Ο κύριος Κορονάκης. Εγώ θα ήθελα να πω ότι το βασικό πρόβλημα είναι η κυριαρχία της κρίσης μέσα στην πόλη. Είτε αυτό εμφανίζεται με τη φτώχεια, είτε εμφανίζεται με τα λουκέτα, είτε εμφανίζεται με την εγκατάλειψη του δημόσιου χώρου. Και αυτό είναι απολύτως πολιτικό και απολύτως αυτοδιοικητικό. Το αν δεν έχουμε λάμπες στους δρόμους, φταίει η έλλειψη χρημάτων λόγω της πολιτικής της κυβέρνησης, φταίει και μια δημοτική αρχή που δεν νοιάζεται για να προφυλάξει την πόλη από την κρίση. Ένας δήμαρχος που ήταν αόρατος στα χρόνια της κρίσης. Αλλά θα ήθελα να πω μια λέξη και για την προηγούμενη κουβέντα. Μου κάνει εντύπωση που ο εκπρόσωπος της παράταξης του κ. Καμίνη δεν απαντά τίποτα απέναντι στην έκκληση για δημόσιο διάλογο μέσα στην πόλη. Και το μόνο που μπορώ να πω γι' αυτό είναι ότι όποιος φοβάται το διάλογο, κάτι έχει να κρύψει
δεν θέλει να δώσει πραγματικά επιχειρήματα, δεν έχει τα επιχειρήματα. Κύριε Καραμιτσάνη, επειδή απευθύνεται σε εσάς ο κύριος Κορονάκης, μία τελευταία... Ναι, μόνο αυτό, 30 δευτερόλεπτα, σας ακούω. Μια απάντηση στην κυρία Ραπατζή ότι από δικές της εκλογές δεν είναι το κομματικό στέλεχος. Ένα λεπτό. Ο κύριος Κορονάκης... Ένα λεπτό. Δεν σας δει. Όχι, κύριε Καραμιτσάνη, είναι κατάχρηση. Σας έδωσα το λόγο μόνο για να απαντήσετε σε αυτό που σας είπε ο κύριος Κορονάκης. Δεν το κατάλαβα. Μπορώ να πω για τον κύριο Κορονάκη δύο κουβέντες. Δύο κουβέντες. Έχω ήδη υπερβεί το χρόνο μου. Ο δημόσιος διάλογος γίνεται. Κάθε μέρα γίνονται συναντήσεις με τους πολίτες. Πιθανότατα δεν παρακολουθείτε το πρόγραμμα του Δημάρχου. Είναι σεβαστό αυτό. Είναι πραγματικό ότι είναι παράλληλο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.